Καλημέρα. Περνάνε οι μέρες και βιντεάκια δεν έχω κάνει και τόσα πολλά έχω να πω. Κάν δεν τα λες εκείνη τη στιγμή, μετά έχουμε μια τάση να ομαλοποιούμε τις καταστάσεις, να τις προσπερνάμε. Δηλαδή είναι εκείνη τη στιγμή ή καθόλου. Ένα βιντεάκι που ήθελα να κάνω εδώ και καιρό είναι σε σχέση με την οικογένεια και το πόσα μέλη έχουν, πόσα άλλα μέλη στις οικογένειες είναι κρυφοί ναρκισιστές. Όταν υπάρχει ένας ναρκισιστής, δυναμικός ναρκισιστής μέσα σε μια οικογένεια, είναι μεγάλη περίπτωση να κρύβονται από πίσω του και άλλοι. Και όταν λέω κρύβονται, εκμεταλλεύονται το ότι ο άλλος είναι εμφανής ναρκισιστής, έτσι, και έχει εμφανείς τοξικές συμπεριφορές, φανέστατες τοξικές συμπεριφορές, και παίζουν, κρύβουν τα δικά τους ελαττώματα πίσω από αυτό, δίνοντας έμφαση, δηλαδή, στα στραβά του ναρκισιστή, κατηγορώντας τα στραβά του ναρκισιστή, ενώ αυτοί οι πόγια κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εμείς τώρα από την άλλη πλευρά είμαστε χαρούμενοι που κάποιος καταλαβαίνει, που κάποιος βλέπει, που αυτό, και πιανόμαστε πολύ εύκολα κορόιδα και κλείνουμε τα μάτια σε κάποιες συμπεριφορές που μπορεί να τους ξεφεύγουν, γιατί λέμε δεν γίνεται να είναι και αυτός έτσι, αφού κριτικάρει αυτό που κάνει ο άλλος. Μην ξεχνάτε όμως ότι ο ναρκισιστής, ο οποίος είναι ψεύτης, πάντα κριτικάρει τους ψεύτες. Με κάθε ευκαιρία θα κριτικάρει τους ψεύτες. Ο οποίος στην ουσία δεν κάνει και πάρα πολλά, πάντα θα κριτικάρει το τεμπελιό του άλλου. Καμιά φορά μάλιστα θα κριτικάρει χωρίς να υπάρχει, όχι λόγος, χωρίς να ταιριάζει η κριτική που θα ασκήσουνε. Δεν ταιριάζει το άτομο στο οποίο, το οποίο κριτικάρουνε. Έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό καθόλου. Έχουμε μια τάση να το ξεχνάμε, γιατί το μόνο που μας ενδιαφέρει εμάς εκείνη τη στιγμή είναι ότι έχουμε κάποιον που μας καταλαβαίνει, έχουμε κάποιον που μας υποστηρίζει. Αλλά το θέμα είναι ότι υποστηρίζει εμάς σε εμάς. Έτσι. Και κριτικάρει τον αρχιστή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε, γραφούμε την κάθε του συζήτηση, την κάθε τηλεφωνική συζήτηση, ειλικρινά θα μαθαίναμε πάρα πολλά. Θα μαθαίναμε πάρα πολλά και θα βλέπαμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Και άμα κάτσουμε και σκεφτούμε κιόλας ότι σε μια οικογένεια όπου υπάρχει ένας αυθαρχικός ναρκισιστής γονιός και μεγαλώνει τα παιδιά του με κάποιον τρόπο, δεν είναι δυνατόν, είτε είναι η γυναίκα του η οποία δεν συμμετέχει και δεν τον σταματάει ή τον διορθώνει όταν έχει λάθος συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά, και αυτή με τον τρόπο της, έτσι, μια διαταραχούλα την έχει, μια εξάρτηση είναι από αυτόν τον άνθρωπο, τον τοξικό άνθρωπο, πάντως τοξικά συμπεριφέρεται και η ίδια η μάνα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, στο ένα που θα φερθεί super, το golden child που λέμε, το χρυσό παιδί, έχει πολλές πιθανότητες να γίνει ναρκισιστής ή τουλάχιστον να συμπεριφέρεται σαν ναρκισιστής. Άσχετα αν αργότερα του δοθεί ευκαιρία, θελήσει να αλλάξει. Συνήθως βλέπουμε ότι δεν θέλουν να αλλάξουν, δεν συγκεντρώνονται στα δικά τους λάθη, συγκεντρώνονται πάντα στον άλλον τα λάθη. Αυτά είναι χαρακτηριστικά, δηλαδή, τα οποία είναι στάμπα, είναι στάμπα, έτσι. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει ζημιά,
ο οποίος στεναχωρεί κόσμο γύρω του, ο οποίος τα κάνει όλα μπουρδέλο μέσα στην οικογένεια. Οι σχέσεις καταραίουν, τα αδέρφια κοντράρονται και δεν το δέχεται. Κάνει λάθος κι αυτός κάπου, έτσι. Αλλά το ρίχνει πάντα στους άλλους, πάντα ο άλλος στέει. Έκανα αυτό γιατί εκείνος μου έκανε εκείνο. Μα, ναι, έχω άδικο, αλλά στην ουσία βλέπεις ότι ναι, μπορεί να δέχονται ότι έχουν άδικο, αλλά βλέπεις ότι δεν κάνουν τίποτα για να αλλάξουν. Δεν δουλεύουν τον εαυτό τους, δεν δουλεύουν στις σχέσεις τους. Συνεχίζουν να κατηγορούν το άτομο απέναντί τους που τους πήγε κόντρα ή οτιδήποτε. Εκεί υπάρχει, θεωρώ, ένας έντονος ναρκισισμός. Έτσι, κρυφός, αλλά είναι έντονος. Γιατί δεν γίνεται να πληγώνεις ανθρώπους γύρω σου και να μην σε επηρεάζει και να μην θέλεις να το διορθώσεις. Μετά, είναι πολύ δύσκολο μέσα στην οικογένεια να καταλάβεις ότι υπάρχουν και άλλοι με τη διαταραχή αυτή, γιατί κατά κύριο ο ναρκισιστής είναι υποκριτής, είναι μεγάλος υποκριτής. Άρα θα υποκριθούν και αυτοί, θα κρύψουν τον αληθινό εαυτό τους, τους αληθινούς σκοπούς τους πίσω από μια μάσκα και δεν τους περάσει καθόλου από το μυαλό ότι μπορεί να κινήσουν με τη συμπεριφορά τους καμιά φορά υποψίες. Παραξενεύεσαι και πονηρεύεσαι όταν συμβαίνουν κάτι πράγματα και όχι αδίκως, γιατί κάτι τρέχει. Ξέρεις ότι κάτι τρέχει. Κυρίως αν αυτό το άτομο έχει πέσει η μάσκα του και έχει ξεσκεπαστεί, τέλος πάντων, έχει ξεσκεπαστεί και θέλει με κάποιο τρόπο να εισχωρήσει ή να παριστάνει πως έχει καλές προθέσεις. Ένα πράγμα που συνηθίζει ο ναρκισιστής είναι να δίνει την εντύπωση γενναιοδωρίας. Να δίνει την εντύπωση ότι είναι εκεί να σε βοηθήσει. Ότι σε καλοπιάνει, τέλος πάντων, με πολλούς και διάφορους τρόπους. Όταν του αρνηθείς όμως αυτό, όταν αρνηθείς αυτή την προσφορά του, θίγεται πάρα πολύ εύκολα. Τώρα στις οικογένειες έχουμε την θεία, τον θείο, τον παππού, ο οποίος εξαγοράζει με δωράκια. Και το βλέπουμε αυτό γιατί το κάνουν χρόνια και δεν το καταλαβαίνεις. Έχω συζητήσει σε ένα πιο παλιό βίντεο της Άνοιξης για τη θεία μου, την αδερφή της μητέρας μου, η οποία αποδείχθηκε, και νονά μου, η οποία αποδείχθηκε πολύ άρρωστη. Η γυναίκα είναι βαρεμένη. Λοιπόν, ήτανε πάντα, έδινε την εικόνα της καλής. Από τις τρεις αδερφές, δηλαδή, αυτή ήταν η καλή, αυτή ήταν η πονόψυχη, αυτή ήταν που δεν είχε κακία μέσα της. Πέταγε μια παραξενιά από εδώ και από εκεί, το βλέπες, αλλά το παραμέριζες, το βάζεις στην άκρη. Γιατί η θεία αυτή σου στείλε δωράκια. Σου στείλε ότι άμα έλεγες κάτι, ας πούμε, ότι χρειάζεσαι, στο στείλε κατευθείαν, πήγαινε το αγόραζε και στο στείλε. Και τι έγινε, όταν συνειδητοποίησα την τοξική συμπεριφορά της, επειδή προσπάθησε να επηρεάσει τη μάνα μου μέσα στην παράνοια της, ότι θέλουμε να τη δηλητηριάσουμε και να την κλέψουμε και να την κάνουμε, όταν καταλάβαμε, ακριβώς γιατί ηχογραφούσαμε τις συζητήσεις, τις τηλεφωνικές συζητήσεις μεταξύ τους, και την αντιμετωπίσαμε για αυτά που έλεγε, η γυναίκα τρελάθηκε τελείως. Ξέφυγε τελείως. Πέρασαν οι μήνες, αυτό έγινε την άνοιξη κάπου, τέλος χειμώνα. Πέρασαν οι μήνες,
Εγώ έκοψα επαφή τελείως, δεν θα τις ξαναμιλήσω και το είπα, σε αυτή τη ζωή δεν πρόκειται να τις ξαναμιλήσω. Τελειώσαμε, έκλεισε εκείνος ο κύκλος. Παρόλα αυτά, ισχωρούν μέσα στη ζωή σου. Δηλαδή, αυτοί θέλουν να επειδή δεν θέλουν να αποδεχτούν το λάθος τους, θα κάνουν, θα παριστάνουν πως δεν τρέχει τίποτε και αυτό θα το κάνουν με διάφορους τρόπους. Ας πούμε, αυτή η θεία μου ποστάρει του σύζυγου μου τη σελίδα στο Facebook διάφορα. Δεν το έκανε πριν, τώρα το κάνει επίμονα. Πράγμα που φέρνει τον άντρα μου σε δύσκολη θέση, γιατί μου λέει, εντάξει, τώρα ο άλλος, τι, είδε κάτι που μπορεί να με ενδιαφέρει, με σκέφτηκε, μου το βάζει στη σελίδα μου. Δηλαδή, ποιον κοροϊδεύουμε όταν ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η σχέση, όταν έγιναν αυτά τα πράγματα, τι προσπερνάμε και τι παριστάνουμε τώρα εδώ πέρα. Και είναι, εντάξει, είναι πράγματα που τον ενδιαφέρουν, αλλά ο άνθρωπος που τα στέλνει δεν είναι άνθρωπος που έχει δείξει μια καλή πλευρά του. Μετά προσπάθησε να εισχωρήσει μέσα στη ζωή της κόρης μου, στέλνοντας πακέτα. Τώρα, αφού δεν μπορεί να μου τα στέλνει πια εμένα γιατί έκοψα, τα στέλνει τώρα στην κόρη μου. Σαν να μην φτάνει αυτό, τώρα της έγραψε ένα μήνυμα λέγοντας, δώσε μου το λογαριασμό τραπέζι να σου στείλω λεφτά για τα γενέθλιά σου. Και η κόρη μου το ίδιο, αισθάνεται άσχημα. Όταν ξέρω, μου λέει η μαμά, ότι εσένα τόσα χρόνια όλα αυτά που σου δίνει τώρα τα καταγγέλνει σαν μετά πόσα έχω κάνει εγώ για αυτήν, να ναι. Όταν ξέρω ότι σε κατηγόρησε ότι τα λεφτά που σου στείλε για μας δεν μας τα δίνες, όταν ξέρει η κόρη μου όλα αυτά, γιατί να θέλει να δεχτεί, και λογικό, σας λέω, τα παιδιά είναι πιο έξυπνα από εμάς και πιο λογικά σε αυτή, δεν είναι σαν το ότι είναι υποχρεωμένοι να έχουν παρεδώσει με κανέναν. Είναι πολύ πιο straight τα παιδιά και μου λέει δεν θέλω να δεχτώ, πώς θα το κάνω όμως, πάλι όμως σκέφτεται χωρίς να τη θίξω, χωρίς να τη θυμώσω, μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ή θα πεις στον άλλον, κοίτα να δεις, εγώ αυτή τη σχέση δεν τη θέλω, γιατί δεν υπάρχει με τη μητέρα μου, γιατί να υπάρξει μαζί μου. Ή θα του πεις όπως της πρότεινα, ευχαριστώ πάρα πολύ θεία, δεν χρειάζεται, στη λεφτά δηλαδή, δεν χρειάζεται και όταν λάβω το πακέτο θα σε ενημερώσω. Λοιπόν, με το που το έκανε αυτό η κόρη μου, τρελάθηκε πάλι. Τους πιάνουν τα νεύρα τους και άγρια νεύρα, δεν μιλάμε για... Παίρνει τη μητέρα μου τηλέφωνο και άρχισε να τη βρίζει. Άρχισε να ζητάει λεφτά που δεν της χρωστάμε. Διάφορα, τέλος πάντων, επιθετικά email σε μένα και όλα αυτά. Και όλα συνέβησαν την ίδια μέρα που έλαβε το μήνυμα από την κόρη μου που της λέει «Δεν χρειάζομαι, ευχαριστώ». Γιατί φανταστείτε τώρα ότι έχετε βρει έναν τρόπο ο οποίος λειτουργήσε μια ζωή να κάνετε τους άλλους να σας είναι υπόχρεοι. Να κάνετε τους άλλους να μην θέλουν να σας κάνουν παρατήρηση όταν έχετε ξεφύγει κάπως ή όταν σας έχουν φερθεί άσχημα. Γιατί λες, εντάξει μωρέ, εντάξει, μπορεί να έχει τα νεύρα της τώρα, με προσέβαλε, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι κακιά. Και μου στείλε και ένα δωράκι την περασμένη εβδομάδα τώρα, εντάξει, μην δείχνω αχάριστη, μην δείξω αχάριστη. Και σε βάζουν σε έναν τρόπο σκέψης έτσι. Έτσι σε χειραγωγούν. Αυτή είναι η χειραγώγηση κανονικά. Είναι pure 100% manipulation αυτό το πράγμα. 100% manipulation. Γιατί σε φέρνω σε τέτοια θέση που δεν θα μου μιλήσεις ποτέ ειλικρινά, φοβούμενη μην φανείς εσύ αχάριστη. Και αυτό το παιχνιδάκι δηλαδή είναι το πρώτο και κύριο παιχνιδάκι που πρέπει να ξεκόβουμε. Μην τους έχουμε υποχρέωση. Μην παίρνετε τα δωράκια τους. Θα τα πληρώσετε ακριβά. Δεν έρχονται από βάθος ψυχής, από βάθος καρδιάς. Δεν έρχονται με όλη την καλή διάθεση και θέληση. Έρχονται, είναι σαν ένα εργαλείο. Εργαλείο για να σε έχω υποταγμένο. Για να σε έχω στη θέση εκεί που θέλω εγώ. Μη μου αντιμιλήσεις, μη με θίξεις, μη με προβληματίσεις,
μη μου αρνηθείς και δέξου το πώς συμπεριφέρομαι και δέξου και τις κακίες που θα πω, αλλιώς θα φαίνεσαι αχάριστη και θα αισθάνεσαι αχάριστη. Λοιπόν, όσο πάει ο καιρός και βλέπεις ότι είναι ανίκανοι, αυτοί οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να διορθώσουν σχέσεις ή να φτιάξουν, τέλος πάντων, τις σχέσεις που έχουν κάπως ξεφύγει, έχουν καταστραφεί, έχουν διαλυθεί. Έτσι. Γιατί δεν τους νοιάζει πώς αισθάνεσαι εσύ. Δεν θα κάτσουν, δεν μπορούν να έρθουν και να σου μιλήσουν και να σου πούνε στα ίσα, ξέρεις τι. Στεναχωρήθηκα με αυτό που μου είπες, που είπες, που άκουσα ότι είπες ή που μου είπες ή οτιδήποτε. Για κάτσε να συζητήσουμε κάτι, γιατί ξεφύγαμε και οι δύο, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω. Θέλω να σου εξηγήσω αυτό, γιατί συμπεριφέρθηκα έτσι, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι ανθρώποι, από τη στιγμή που φύγεται ο εγωισμός τους, τελείωσε, είσαι εχθρός τους, είσαι blacklist. Δεν θα κάτσουν να εξηγηθούν, να σου πούνε ξεκάθαρα, ξέρεις αυτό που έκανες, δεν μ' άρεσε, γιατί το είπες αυτό, με ποιο ξεσκεφτικό το είπες αυτό, γιατί γνωρίζουνε, με ποιο σκεπτικό γνωρίζουν πολύ καλά και με ποιο σκεπτικό το είπες και σε τι αντέδρασες και όλα. Δεν θέλουν να πούνε στη συζήτηση. Αυτό είναι άλλο ένα πολύ καλό σημάδι, σας λέω, σίγουρα οι καταστάσεις όταν δεν είμαστε σίγουροι, δεν είμαστε σίγουροι αν το άτομο δίπλα μας είναι που γνωρίζουμε, είναι ναρκιστής ή όχι. Πιστεύω ότι εάν τον βάλουμε σπρώχνοντας τα πράγματα στα άκρα, εκεί το πώς θα αντιδράσουν μας επιβεβαιώνει αν είναι ή δεν είναι. Γιατί και υπό τις πιο δύσκολες συγγενικές ή φιλικές σχέσεις, υπάρχει πάντα τρόπος να διαλευκάνεις το τι έχει συμβεί ή να διορθώσεις ή να εξηγήσεις και κυρίως υπάρχει η θέληση να ξεκαθαριστούν τα πράγματα, που από τον αρχιστή δεν υπάρχει ποτέ η θέληση να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Υπάρχει θέληση να σε κατηγορήσει, να σου ρίξει το φταίξιμο. Υπάρχει θέληση να σε κρατήσει υπεύθυνο. Υπεύθυνο. Ναι. Για το τι συνέβη. Γι' αυτό και δεν κάνουμε ποτέ ερωτήσεις. Γιατί είπες αυτό. Δεν θα ακούσει ποτέ από έναν αρχιστή να σου πει γιατί είπες αυτό. Γιατί με προσβάλλεις, ποτέ. Απλά σου λένε τι είσαι, πώς είσαι και τι κάνεις λάθος. Αυτό είναι. Και ακόμα και μπορεί και να σε κατηγορήσουν για κάτι που κάνουν οι ίδιοι, έτσι. Και έπειτα δεν μπορείς να τους εμπιστευτείς για τίποτε. Γιατί είναι κυριολεκτικά μεγάλοι ψεύτες. Ψεύτες. Μου τύχε πρόσφατα, για να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες γιατί δεν θέλω κιόλας, ναρκισσιστής να βάλει λόγια, ναρκισσιστής να πει πράγματα που είπε ψυχολόγος ενώ δεν θα τα είχε πει, για να χαλάσει την εικόνα της γυναίκας του. Πήγε μέχρι και σε αυτό το ακραίο σημείο. Για να χαλάσει την εικόνα τη δικιά μου που συμβούλεψα τη γυναίκα του, έτσι, που στο κάτω-κάτω οι ίδιοι με ανακατέψανε στις ιστορίες τους και βρέθηκα ανακατεμένοι στις ιστορίες τους και έδωσα την άποψή μου, γιατί όταν έρχεται ο άλλος και σου ζητάει και σου λέει τα προβλήματά του, συνήθως είναι επειδή θέλει να ακούσει και την συμβουλή σου ή πώς βλέπεις τη φάση ή την άποψή σου. Λοιπόν,
η δικιά μου συμβουλή όμως και το πώς έβλεπα τα πράγματα, δεν βόλευε το άτομο αυτό. Δεν το βόλευε καθόλου. Αντίθετα, του χάλασα κιόλας την πιάτσα, γιατί όχι μόνο τον ανακάλυψα το βάθος του χαρακτήρα του και του βγάλα και τη μάσκα, έτσι. Άρα, για να βγήκε από πάνω, έβαλε λόγια ενός ψυχολόγου. Δηλαδή, μίλησε εκ μέρους του ψυχολόγου και είπε, ο οποίος δεν πάει σε αυτόν τον ψυχολόγο, εγώ πήγαινα και το άλλο το άτομο που σας λέω, η σύζυγος του τύπου αυτού, πήγαιναμε σε αυτόν τον ψυχολόγο και αυτός με μια κουβέντα για να δει τι γίνεται, πώς πάει η γυναίκα του, ξέρω εγώ τι, να μιλήσει, δεν ξέρω και με ποιον λόγο. Ποιος παίρνει τώρα τον ψυχολόγο που πάει ο άλλος για να μάθει τι λέει ο ψυχολόγος, τι έχει να πει την άποψη του ψυχολόγου. Και αν είναι δυνατόν ο ψυχολόγος τώρα να δώσει την άποψή του σε έναν άνθρωπο τηλεφωνικός για τη γυναίκα του που έχει σαν patient, πώς το λέμε. Αν είναι δυνατόν. Και το έκανε. Πήγε μέχρι σε αυτό το άκρο. Για να πείσει τα παιδιά του, για να πείσει όλους τους γύρω του ότι η γυναίκα του είναι τρελή και ότι εγώ κακώς με συμβουλεύτηκε γιατί τα έκανα χειρότερα, ας πούμε, και είμαι τοξική. Λοιπόν, δεν παίζονται, δεν είναι για να παίζεις με αυτούς τους ανθρώπους καθόλου, είναι για να κρατάς απόσταση, ούτε για να βρεις το δίκιο τους, σου μαζί τους, ούτε τίποτε. Από τη στιγμή που άλλος είναι ικανός για τέτοια ψέματα, μένεις μακριά, αποτραβείς, είναι ικανός για πάρα πολλά πράγματα. Από τη στιγμή που ο άλλος κακολογεί τον άνθρωπο που ετίθεται αγαπάει, τον άνθρωπο της ζωής του, σε όλο τον κόσμο γύρω του, σε όλο, και το κάνει χρόνια, ας πούμε, για να φανεί αυτός το θύμα της κακομεταχείρισης της γυναίκας του, ας πούμε, παρόλα αυτά μένεις μαζί της, με παιδιά, με πολλά παιδιά, μένεις μέσα σε αυτόν τον γάμο, έτσι. Δεν προστατεύεις τα παιδιά σου από τον άνθρωπο αυτόν, τον τόσο επικίνδυνο άνθρωπο. Υποστηρίζεις ότι τον αγαπάς. Υποστηρίζεις ότι αγαπάς και ότι έχεις κάνει τα πάντα για αυτόν τον άνθρωπο. Παρόλα αυτά, με κάθε ευκαιρία τον βγάζεις αλκοολικό και τον βγάζεις τρελό. Πείτε μου εσείς τώρα, τι να μην περιμένουμε από αυτόν τον άνθρωπο. Όλα τα περιμένεις. Για όλα είναι ικανά. Και αυτός ένας ναρκιστής είναι έτσι. Για να βγει αυτός, για να μην χαλάσει η εικόνα του, για να μην χαλάσει η φούσκα του και το όνειρο στο οποίο ζει για τον εαυτό του και την ιδέα στην οποία ζει, την ιδέα που έχει για τον εαυτό του, για να μην χαλάσουν αυτά, θα διαλύσει τον διπλανό του. Θα πει ψέματα, τα χειρότερα ψέματα. Θα υποστηρίξει ότι ο άλλος δεν είναι στα καλά του και ο άλλος κάνει ζημιές γύρω του. Είναι πολύ επικίνδυνοι οι ανθρώποι. Άρα για να καταλήξω τώρα, σε μια οικογένεια όπου έχουμε έναν ναρκιστή και τον αναγνωρίσαμε, είναι και άλλοι πολύ κρυμμένοι από πίσω. Να είσαστε σίγουροι γι' αυτό. Τα παιδιά λοιπόν των γονιών αυτών, εσείς είπαμε για τον Golden Child, το οποίο μεγάλη περίπτωση έχει να γίνει σαν το γονιό του. Το μαύρο πρόβατο, τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας που θα πάνε να παντρευτούν ένα άνθρωπο με τα ίδια χαρακτηριστικά με το γονιό του. Ή θα πέσουν στην παγίδα, εμείς να γνωρίζουν ότι είναι ίδιος με το γονιό τους, έτσι θα πέσουν στην παγίδα τους, στο θέατρο που παίζουν, σε αυτό το παραμύθι που σου πλασάρουν στην αρχή, ότι εγώ είμαι ο άνδρας της ζωής σου, εγώ είμαι αυτός που θα σε σώσει, εγώ θα σε έχω βασίλισσα, εγώ θα σε κάνω, εγώ θα σε προστατέψω από αυτούς τους τοξικούς γονείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος είδε την πρώτη στιγμή που σε κοίταξε, σε κατάλαβε ότι έχεις κάποια κενά, κάποιες αδυναμίες, έχεις κάποιες ανάγκες, πολλές ανάγκες
σου στέρισαν πολλά. Ναρκιστής γονιός σου στέρισε πάρα πολλά πράγματα, συναισθηματικά. Και θα στα παραμυθιάσει ο άλλος, ότι θα στα καλύψει όλα αυτά. Θα σε έχει ευτυχισμένη. Θα σε κάνει να ξεχάσεις τα τραυματικά παιδικά σου χρόνια. Θα παίξει αυτό το παιχνίδι γιατί θα δει ότι είσαι ηρεπής. Στο να στενοχωριέσαι για τον άλλον, στο να προσπαθήσεις να τον βοηθήσεις, στο να προσπαθήσεις να τον αλλάξεις, στο να αγαπήσεις αυτό που δεν αξίζει αγάπη. Και έτσι πουφ, μπαίνεις στην οικογένεια και ένας άλλος ναρκισιστής. Καταλάβατε? Τα μπορεί να είναι εκεί πεθερά. Μεγαλώνει η οικογένεια. Μετά στα γεράματα ξυπνάνε μερικοί ξυπνάνε. Τι κρυβόντουσαν τόσο καλά, κρύβαν το παιχνίδι τους τόσο καλά τόσα χρόνια και το παίζανε τόσο καλή, σαν τη θεία μου, που το έπαιζε τόσο καλή και τώρα έχει βγει κυριολεκτικά ο διάολος από μέσα της. Τέτοια κακία δηλαδή, τέτοια απόγνωση. Απόγνωση, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι σε απόγνωση. Δεν ξέρει πού να χτυπήσει, δεν ξέρει από πού να πάρει τώρα ναρκισιστική τροφή. Την έπαιρνε τόσα χρόνια από μένα, ο γιος την είχε κάνει πέρα. Από μένα την έπαιρνε ναρκισιστική τροφή. Τσακωνόταν με τη μάνα μου γιατί είναι ίδιες. Μου τα έλεγε αυτή με το δικό της, εγώ την πίστευα γιατί ήξερα πολύ ξεκάθαρα πώς είναι η μάνα μου. Άρα πίστευα ότι αυτή είναι διαφορετική από τη μάνα μου. Το θέμα είναι ότι ποτέ δεν γύρισε να μου πει ότι όσα μου είπε η μάνα σου, τη τα είπα και εγώ ας πούμε. Ή εγώ πήρα τη μάνα σου και της κλάθηκα γιατί δεν έλαβα ένα ευχαριστώ ακόμα από τα παιδιά σου που τους έστειλα λεφτά. Ή δηλαδή ο ένας έφτιαχνε τον άλλον, φτιαχνόντουσαν αυτές οι δύο μαζί. Και μετά κάποια στιγμή βέβαια όταν αντιλαμβανόντουσαν, γιατί υπάρχει και η ζήλια μέσα στον ναρκισισμό, μεγάλη ζήλια, μεγάλη ζήλια. Όταν αντιλαμβανόντουσαν κάτι, μπορεί να έλεγε κάτι η μητέρα μου, ας πούμε, ότι πέρασε πολύ καλά, ή την επισκέφθηκε ο πατέρας μου και πέρασε πάρα πολύ καλά, ή ότι είναι μαζεμένη έξω με όλα τα εγγόνια της, η αλήθεια μου, δεν τα βλέπει πολύ συχνά τα εγγόνια της, ζήλια. Η θεία μου θα έλεγε ότι πάει διακοπές, η μάνα μου δεν πάει συχνά διακοπές, ζήλια. Πάντα υπάρχει κάτι που θα έκανε τον άλλον να ζηλέψει και μετά γίνονται σαν κοκόρια, ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον και εκεί βγαίνει, ξυπνάει η φάση πόλεμος. Φάση πόλεμος, τρέχουμε να πιάσουμε συμμάχους, ας πούμε. Ποιον θα πιάσουμε, να, αυτήν να είναι. Την άλλη εβδομάδα αυτήν να είναι, θα την, εγώ δηλαδή, αυτήν να είναι, θα την βρίζουμε μαζί, εμείς οι δύο, αλλά τώρα θα παλέψουμε για το ποιος θα την έχει σύμμαχο. Έτσι. Και εκεί ξαφνικά γίνονται καλές μαζί μου. Γίνονται καλές. Και από τις δύο μεριές έχεις πολύ καλοσύνη, έχεις δωράκια, έχεις θέση γι' αυτό, να σε εξυπηρετήσω, να σε κάνω να σε ράνω. Σε εξαγοράζουν δηλαδή. Έλα με το μέρος μου. Μετά τα ξαναβρίσκουν αυτές. Γιατί κάπου εσύ θα πεις, εντάξει, θα είναι μέχρι εδώ, δεν θέλω να ακούσω άλλα. Μη λες τόσες κακίες για τον άλλον, θα τους στήξεις. Μετά τα ξαναβρίσκουν. Βρίσκουν τρόπο να τα ξαναβρούνε. Και εσύ είσαι στο περιθώριο. Και εσύ είσαι ο κακός. Όλα αυτά τα παιχνιδάκια συμμετέχουμε. Συμμετέχουμε. Άθελά μας συμμετέχουμε, αλλά όταν βγεις απ' έξω και παρατηρήσεις το πόσο συμμετέχεις σε αυτά τα παιχνίδια, τραγικά παιχνίδια, είναι πολύ δύσκολο, είναι μεγάλη απόλαυση όταν το καταφέρνεις να πεις «Δεν απαντάω, δεν μιλάω, κάνω σαν να μην το άκουσα». Και δεν συμμετέχεις καθόλου. Μετά από δύο λεπτά το έχουν ξεχάσει. Αυτοί θέλουν εκείνη τη στιγμή. Εάν δεν μπορούν να σε επηρεάσουν εκείνη τη στιγμή με αυτό που θα σου πούνε, δεν θα το ξαναπούνε μετά. Είναι λίγο σαν σκυλάκια είναι, δηλαδή. Σαν σκυλάκια που η ζωή, το αποτέλεσμα των πραγμάτων που προκαλούνε, τους δαμάζει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή, αν πάει
σου πει κάτι, αντιδράσεις, μαθαίνει ότι αντιδράς. Άρα θα του λέω κάτι, θα του πω αυτό που του είπα και θα αντιδράσει. Αυτό το πράγμα δεν το ξεχνάνε. Κάθε φορά που θα θέλουν να αντιδράσει θα το ξαναπετάξουν. Εάν δεν αντιδράσεις, δεν θα ξαναϋποθεί. Δεν θα ξαναϋποθεί το θέμα αυτό. Γιατί δεν πήραν αντίδραση. Άρα μαθαίνουν ότι οπ, αυτό δεν λειτουργεί, το βάζουμε στην άκρη. Δοκιμάζουμε κάτι άλλο και θα δοκιμάσουμε. Όσο όμως δοκιμάζουν και εσύ δεν αντιδράς, κάποια στιγμή σταματάει. Κάποια στιγμή σταματάει. Σαν σκυλάκια. Άμα τους μάθεις και τους ταΐζεις, τους ανοίγεις τη μία πόρτα, έρχονται και μπαίνουν συνέχεια από την άλλη πόρτα. Η πρώτη πόρτα είναι πιο εύκολη, αλλά θα πάνε σε αυτήν ανήκει. Αυτή είναι πιο δύσκολη και πρέπει να σκαρβαλώσουν σκαλιά για να ανέβουν εκεί πάνω. Μάθανε ότι εκεί πάντα τους ανοίγεις. Πάντα θα μπαίνουν από αυτή την πόρτα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό για σήμερα.